πάμε να δώσουμε μία έκτακτη είδηση. Πάνω Τζίφα. Ναι, ναι, φίλε. Πάμε να δούμε γιατί όταν φωνάζαμε εμείς εδώ και λέγαμε ότι πρέπει να γίνει αυστηροποίηση των μέτρων και τους εγκληματίες, τα μέτρα για όλους αυτούς τους κακοποιούς που σκοτώνουν, βιάζουν, εγκληματούν. Κάποιοι γελάγανε μαζί μας που φωνάζαμε. Σήμερα έρχεται όμως ο κύριος... Ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Τσιάρας, ο οποίος επί της ουσίας λέει μέσω του συνεδρίου που γίνεται στους Δελφούς αυτή τη στιγμή ότι συζητάτε η αυστηροποίηση, παρακαλώ, της προϋπόθεσης για την απόλυση των κρατουμένων στα 4/5 της ποινής αντί για τα 3 ή 2,5 που είναι τώρα. Από τα 3/5. Άρα από τα 3/5 να πάμε στα 4/5. Ώστε όλοι αυτοί οι εγκληματίες που μπαίνουν στη φυλακή και τους αφήναν ελεύθερους να βγαίνουν και να κάνουν τα εγκλήματά τους και να συνεχίζουν να κάνουν τα εγκλήματά τους να παραμένουν στη φυλακή μπας και σοφρονιστούν. Και πήγε ένα βήμα παρακάτω λέγοντας ότι θα υπάρξει αυστηροποίηση και για την προϋπόθεση της απόλυσης στις περιπτώσεις που έχει επιβληθεί ισόβια κάθριξη. Έχεις ισόβια, κύριε. Δεν βγαίνεις. Είναι ισόβια κάθριξη. Μάλιστα. Για να δούμε. Αναμένετε για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Να σε ευχαριστώ πολύ. Τους τάραξε το αίμα στα γλυκά νερά. Τους τάραξε. Το θέμα ήταν να μην είχαμε το θύμα. Το θέμα είναι να μην είχαμε το θύμα. Και φυσικά να μην έχουμε άλλα θύματα. Με το αίμα της πλήρωσε, με τη ζωή της 20χρονη γυναίκα, τουλάχιστον να αλλάξουν οι νόμοι στην Ελλάδα. Και να λάβουμε ένα κεράκι προς τη μνήμη της. Σε αυτή τη μανούλα που είχα στη ζωή για να προστατεύσει το παιδί της.